Φύση που έρχονται τζανε ποτάμε μου, που έρχονται τσα κοριτσάκια, για νερό, για νερό με τα σταμνάκια, που έρχονται τζανε ποτάμε μου, που έρχονται ξάνθες και μαύρο, μα, μαύρο, ματές και λευκένουν. Να έρχεται τζανε ποτάμε μου, να έρχεται, να έρχεται κι η αδερφή μου, να μου μπλε, να μου μπλένει το μαντήλι, να μου μπλε. Από τη γέννησή τους, 13 χρόνια τώρα, οι Πλειάδες εξακολουθούν να ανατέλουν στο μουσικό στερέωμα με στόχο την ανάδειξη του υπηρώτικου πολυφωνικού τραγουδιού. Το γυναικείο φωνητικό σύνολο αποτελείται από 10 Πλειάδες. Πρόκειται για τις Αλίκια Τσαλάκη, Στέλλα Γκρίκοβιτς, Βασούλα Δελή, Δέσποινα Καλπενίδου, Ειρήνη Κυριακού, Ναταλία Λαμπαδάκη, Ασημίνα Πάτκου, Ιουλία Ρούτζιου, Γεωργία Τέντα και Ρούλα Τσέρνου. Το 2013 παρουσιάστηκαν στη δισκογραφία με το πρώτο τους άλμπουμ «Περιπλανόμενες Πλειάδες» με πολυφωνικά υπηρώτικα και έναν φωνητικό αυτοσχεδιασμό. Το 2015 κυκλοφόρησαν το διπλό CD-DVD «Γυναίκες της Πέτρας» που περιελάμβανε ολόκληρη την παράσταση που δόθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με τους Εν Καρδία. Με τον καιρό, οι Πλειάδες έχουν διευρύνει το ρεπερτόριό τους με τραγούδια από άλλες μουσικές παραδόσεις. Φέτος το καλοκαίρι ολοκλήρωσαν την ηχογράφηση της καινούργιας τους δουλειάς, που θα περιλαμβάνει πολυφωνικά τραγούδια από Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία και Ρουμανία. Εξερευνούν συνεχώς τα όρια της παράδοσης και πειραματίζονται με σύγχρονους τρόπους μουσικής έκφρασης. Γεννηθήκαμε χωρίς την πρόθεση να γεννηθούμε. Εννοώ δηλαδή ότι το 2006 ο καθηγητής που μου έκανε ευρωπαϊκά κρουστά στο κρατικό 2, ο Αναστάσης Βασιλιάδης, μου έδωσε κάποιους στίχους του για να τους μελοποιήσω σε ύφος πολυφωνικού υπηρώτικου και μου ζήτησε να συγκροτήσω μια ομάδα για να τους τραγουδήσουμε σε μια συναυλία. Ο Αναστάσης ήξερε ότι είχα πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα στα χωριά της Ηπείρου και στα ελληνόφωνα χωριά της Νότιας Αλβανίας, καταγράφοντας και μελετώντας την υπηρώτικη πολυφωνία. Έτσι, αφού μελοποίησα τους στίχους, βρήκα άλλα 6 κορίτσια και ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία. Στην πορεία της, οι κοπέλες μου ζήτησαν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, γιατί τους ενδιέφερε να εμβαθύνουν στη μελέτη της υπηρώτικης πολυφωνίας και έτσι γεννηθήκαμε. Η πορεία η οποία έχουν μέχρι σήμερα οι Πλειάδες νομίζω ότι είναι το λιγότερο αξιόλογη. Γιατί όταν έχεις ένα δεδομένο ήχο, αφενός δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά το ερωτηματικό είναι το πώς, έχοντας αυτόν τον ήχο, μπορούν σιγά σιγά να εμπλουτίζουν και άλλα στοιχεία από άλλες τέχνες, είτε λίγο είτε πολύ. Αυτό είναι όχι μόνο αξιόλογο και αξιοσημείωτο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχουν όλες οι ομάδες για να έχουν και ενδιαφέρον να συντηρούνται. Γιατί νομίζω ότι είναι 12 χρόνια που ξεκίνησαν και τα κορίτσια παραμένουν, δεν είναι πολύ εύκολο αυτά, ας πούμε, στο σημερινό χρόνο, να έχεις αυτό το πράγμα, να έχεις αυτό το άκουσμα και να το εμπλουτίζεις. Και εξάλλου, ούτως ή άλλως, η παράδοση αναζωογονείται και εμπλουτίζεται με τα καινούργια στοιχεία. Τις Πλειάδες τις παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προτού δηλαδή άρχισε να μας συνδέει και μια σχέση φιλική, συναδελφική και με την κάθε μία ένας διαφορετικός κόσμος.
Τις είχα ακούσει πρώτη φορά σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο. Και την είχα ακούσει. Είναι τρομερό πώς... Εντάξει, με τα χρόνια έχω αρχίσει λίγο να συνηθίζω αυτή του την ποιότητα. Αλλά αυτό που μου είχε μείνει σαν μια πολύ έντονη πρώτη εντύπωση ήταν ότι φέρουν κάτι αρχαίγωνο. Δηλαδή, τις άκουσα και ήταν σαν να ακούω τις πέτρες και τα δέντρα. Ράνο, ράνι, λαμά, μοδί. Δύναμη. Γεωργία. Νομίζω συνήχιση. Ναταλία. Τρέλα. Βασούλα. Πολύ δεκτική. Η Στέλλα. Η Στέλλα είναι ο Σύφουνας. Ειρήνη. Καινοτόμα πολύ, καινοτόμα, θεατρική. Η Αλίκη. Η Αλίκη είναι θεόμουρλη. Η Ασημίνα. Χιούμορ. Χιουμοριστική. Χιουμοριστική. Η Δέσποινα. Η Δέσποινα είναι η ίδια η ομαδικότητα. Κυρούλα. Το κούρδισμα. Mouth opera, λήψη 1. Εγώ. Avanti, maestro. Jean. Δυσκολία να αντιληφθώ τον τρόπο λειτουργίας, γιατί είχα συνηθίσει αλλιώς, άλλα πρότυπα. Είχα συνηθίσει να τραγουδάω ακόμα και σε σύνολα, να τραγουδάω δηλαδή σε ομάδες, δουλεύοντας μόνο με τη φωνή. Στις Πλειάδες έμαθα πώς δουλεύω με τη φωνή ως παράγωγο του σώματος. Οι Πλειάδες δημιουργήθηκαν στα πλαίσια μιας παράστασης στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης, όπου εγώ εκεί έκανα κλασικό τραγούδι. Ταυτόχρονα έκαναν πρόβα κάποια κορίτσια, κάποιες κοπέλες σε μία αίθουσα και στην άλλη αίθουσα ήταν η χοροδία των τραγουδιστών που κάναμε και εμείς πρόβα για τη συγκεκριμένη παράσταση. Κάποια κοπέλα δεν είχε έρθει ακόμα σε καμία από τις πρόβες των Πλειάδων.
Οπότε ήρθε μέσα ο Αναστάσιο Βασιλιάδης και ρωτάει τους τραγουδιστές: ποιος θέλει να πάει δίπλα που κάνουν πολυφωνικά υπηρώτικα? Εγώ. Κάποιες από τις Πλειάδες, μάλλον, τις γνώρισα μέσα σε κάποια εργαστήρια ορθοφωνίας. Και τις άκουσα έτσι να τραγουδάνε και λέω: πω, τι μαγικό πράγμα! Και τι κάνουνε, κάνουν ισοκράτημα από κάτω, τι ωραία. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα να τις ακούσω ζωντανά. Εντάξει, ήταν συγκλονιστικό για μένα. Δεν είχα ξαναέρθει σε επαφή να ακούσω ζωντανά, πολυφωνικό, πολλές φωνές μαζί ζωντανά. Είναι πολύ διαφορετικό από το να ακούσεις ηχογραφημένα ή στην τηλεόραση ή οπουδήποτε, από το να ακούσεις ζωντανά 5-6 φωνές. Θυμάμαι ότι απλά είχα μείνει εκεί, άκουγα και άρχισα να κλαίω και έκλαιγα συνέχεια. Έλεγα, δεν είναι δυνατόν να σε αγγίζει έτσι αυτό. Αυτό το πράγμα. Και όταν μετά μου λέει η Γεωργία, θέλεις να έρθεις, λέω, τι είναι δυνατόν να μπω μέσα σε αυτό, να τραγουδάω μαζί? Ήταν πολύ ανατριχιαστικό ξαφνικά να ακούσεις ένα άκουσμα που δεν το είχα στα αυτιά μου. Μόνο από φωνές, χωρίς όργανα, μια αρμονία πρωτάκουστη. Εγώ έχω μεγαλώσει στη Ζάκυνθο με δυτικές πολυφωνίες, καμία σχέση. Και ξαφνικά το ακούς και απλά μένεις εκεί και συγκλονίζεσαι. Εγώ τουλάχιστον έτσι το ένιωσα. Όταν πρώτα άκουσα τα κορίτσια χωρίς να είμαι στις Πλειάδες, ήτανε, μου λειτουργήσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έβαλα τα κλάματα, μούδιαζα, δηλαδή, ενώ ότι μου λειτουργήσε πάρα πολύ, ήτανε κάτι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ έντονη η εμπειρία μου με αυτό. Καλή ώρα να ακούνε. Σχέση μου με το τραγούδι πριν τις Πλειάδες. Το επάγγελμά μου, καταρχάς, δεν είμαι μουσικός. Οι σπουδές μου είναι τελείως άσχετες. Έχω σπουδάσει φυσική. Δεν ασχολήθηκα ποτέ, βέβαια, με τη φυσική. Σαν φοιτήτρια φυσικής, γνώρισα όμως διάφορες τέχνες. Παράλληλα με τις σπουδές μου στη φυσική, γνώρισα το θέατρο, γνώρισα το τραγούδι. Ας πούμε, όταν ήμουν φοιτήτρια, σε παρέες μαζευόμασταν και τραγουδούσαμε ρεμπέτικα. Και εκεί πρώτη φορά άκουσα τι σημαίνει διφωνία. Γιατί αυτός τραγουδάει αυτό κάτι και ο άλλος τραγουδάει κάτι άλλο. Και κάποιοι φίλοι μουσικοί, έτσι συμφοιτητές μου, εξήγησαν τι θα πει αυτό. Ότι τραγουδάνε ένα διάστημα, ας πούμε, ότι τραγουδάει τρίτη πάνω. Και θυμάμαι ότι έγινε ένα μεγάλο, οπ, τι συμβαίνει αυτό το πράγμα.
έτσι γι' αυτό ακούγεται αυτό το πράγμα, επειδή τραγουδάνε αυτό το διάστημα. Και από τότε ήθελα να τραγουδάω μαζί με άλλους. Έψαχνα ευκαιρία πότε κάποιος τραγουδάει να πάω να προσπαθήσω να κάνω δεύτερη φωνή, ας πούμε, να το δοκιμάσω. Μόνη μου, ας πούμε, βαριάμαι να τραγουδάω. Δεν θέλω να. Δεν έχει κανένα νόημα. Όλο το νόημα είναι η συνήχιση. Να βρεις κάποιον άλλο και να δεις τι διάστημα θα κάνω μαζί του. Ας πούμε, είναι σύμφωνο, είναι διάφωνο, πώς ακούγεται αυτό. Αυτή ήταν η σχέση μου εμένα με το τραγούδι. Σαββόπουλο ακούγαμε τότε όλοι. Πολυφωνίες μέσα ο Σαββόπουλος. Ψάχναμε τι φωνή έχει εδώ, τι φωνή έχει εκεί. Τι κακό κάμα καημένο σαό. Πάνω απ' όλα, το έργο. Ένα αφιέρωμα της ΕΡ 3 στον Νίκο Καζαντζάκη, τον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα και στοχαστή. Ήμουνα τυχερός να ζήσω τα χρόνια που έζησε και ο Καζαντζάκης στα τελευταία του. Ο Νίκος Καζαντζάκης σπάει φραγμούς διαρκώς. Σπάει το φραγμό της λογοτεχνικής σκηνής μιας μικρής πόλης, σπάει το φραγμό της λογοτεχνικής σκηνής μιας χώρας και ανοίγεται σε όλο τον κόσμο. Η σχέση του Νίκου Καζαντζάκη με την θρησκεία είναι μια σχέση αναζήτησης, μιας αιματηρής κραυγής προς το πρόσωπο το οποίο μπορεί να κομίζει νόημα για τη ζωή. Σήμερα που αναπαριστάνω το μεγαλείο του τοπίου, εκστασιάζομαι, το βλέπω αλλιώτικα, ζωντανεμένο από αληθινούς θεούς. Τον Καζαντζάκη, τον Αυγέρη, το Βάρναλη, τη Γαλάτια, το Λευτέρι. Πάνω απ' όλα το έργο. Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα στην ΕΡ 3. Ένα τραγικό ατύχημα αναγκάζει δύο ανήλικα αδέρφια να μετακομίσουν στο αγρόκτημα της γιαγιάς τους. Εκεί θα βιώσουν τις συνέπειες του αγώνα μιας δυναμικής γιαγιάς απέναντι στην εταιρεία που διώχνει τους μικρούς αγρότες από τη γη τους. Μία οικογενειακή ιστορία. Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
παρουσιάζει τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής. Διάσημα έργα του κλασικού ρεπερτορίου, καθώς και μουσικές από τη Λατινική Αμερική. Μια ξεχωριστή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εορταστική συναυλία της Μπούσα. Παραμονή πρωτοχρονιάς στις 8 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ. Είχα γνωρίσει τη Γεωργία όταν είχε έρθει στα χωριά μας για να κάνει την επιτόπια έρευνα για τα πολυφωνικά της Επίρου. Εγώ τότε τύχε να είμαι σε εκείνο το πανηγύρι και η θεία μου, η οποία ασχολείται και αυτή με τα πολυφωνικά επιρώτικα, ήταν ο συνδετικός κρίκος. Στην πορεία, όταν γύρισα Θεσσαλονίκη, γιατί ήμουν φοιτήτρια εγώ τότε εδώ, κάναμε παρέα με τη Γεωργία και κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να σου κάνω μια επαγγελματική πρόταση. Λέω, τι σχέση μπορώ να έχω εγώ μία οικονομολόγος με την Γεωργία Μουσικό. Μου λέει, θα δεις. Θέλουμε να κάνουμε μία ομάδα η οποία θα τραγουδάει πολυφωνικά επιρώτικα, μου είπε. Εγώ ωστόσο δεν τραγουδούσα πολυφωνικά επιρώτικα. Μου λέει, εμπιστεύσουμε όμως, γιατί έχεις το άκουσμα. Και τις εμπιστεύτηκα όλες. Και έτσι είμαστε εδώ τώρα 13 χρόνια. Γιάννινας τσιπάνας ήτα. Για μένα η πιο συγκλονιστική εμπειρία
Από την επιτόπια έρευνα ήταν όταν κατέγραφα μια ομάδα γυναικών στο Σελιό, ένα χωριό της Δερόπολης στην Νότια Αλβανία. Και ήταν συγκλονιστική αυτή η εμπειρία, γιατί μου αποκάλυψε με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι η έκφραση μέσω της φωνής μας και κυρίως του τραγουδιού είναι έμφυτη δυνατότητα σε όλους μας, αλλά ταυτόχρονα και βαθύτατη ανάγκη μας υπαρξιακή. Το τραγούδι και πολύ περισσότερο για μένα το πολυφωνικό υπηρώτικο τραγούδι, πέρα από την ιαματική δράση του που έχει στην ανθρώπινη ύπαρξη, στο σώμα μας, στο πνεύμα μας, στην ψυχή μας, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους και ταυτόχρονα να ασκηθούμε στο να συνυπάρχουμε, στο να συναποδεχόμαστε και στο να συνδημιουργούμε. Η ιδέα να δημιουργηθούν πλειάδες γεννήθηκε το 2000, όταν άκουσα αυτές τις γυναίκες. Και μάλιστα ήταν για μένα πολύ σαφές ότι δεν χρειάζεται τα μέλη της ομάδας να είναι μουσικοί. Απλά είναι άνθρωποι που θα τους αρέσει το να συνεργάζονται, να τραγουδούν ομαδικά και επίσης να έχουν τη διάθεση αυτή τη γνώση που θα αποκομίσουν μέσα από τη δουλειά της ομάδας να τη μεταφέρουν και σε άλλους ανθρώπους, γιατί η πολυφωνία της Υπήρου είναι μια πολύτιμη γνώση, είναι μια πολύτιμη παράδοση και οφείλουμε νομίζω να τη συνεχίσουμε και να την περάσουμε στις επόμενες γενιές.
Κύριο μέλημα, νομίζω, σε μια χοροδία είναι ο κοινός ήχος. Μια ομοιογένεια στον ήχο, δηλαδή. Προσπαθούμε όλοι να προσεγγίσουμε έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο. Να ακούγονται, αν είναι δυνατόν, όλοι σαν ένας. Αυτό σε κάνει να χάνεις το προσωπικό σου στίγμα. Κάπως έτσι. Ενώ στο πολυφωνικό, σε ένα φωνητικό σύνολο, όπως είμαστε εμείς, οι Πλειάδες, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι αυτός ο σκοπός να έχουμε έναν ήχο, έναν ομοιογενή ήχο, αλλά να υπάρχει κάθε μία ως μονάδα μέσα σε ένα σύνολο, δίνοντας η κάθε μία το δικό της στίγμα. Selam geliyor.
Εγώ δεν είμαι μουσικός. Βρέθηκα από το Ηράκλειο στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω θέατρο στην Καλών Τεχνών στο Αριστοτέλειο. Μου άρεσε να τραγουδάω. Δεν τραγουδούσα ποτέ σοβαρά. Ενώ στη σχολή ό,τι κάναμε στα πλαίσια της φωνητικής και όλα αυτά τα πράγματα. Και στις παρέες μας. Στο σχολείο άκουγα metal, rock, punk. Μετά όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, κάπως άρχισα να ακούω και πιο παραδοσιακά. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα παραδοσιακά. Και το περιεχόμενο των τραγουδιών ήταν κάτι που με συγκίνησε και στα υπηρώτικα. Οι ιστορίες και τα μοτίβα, όλο αυτό το πράγμα, πολύ. Και ήταν, δηλαδή, το ότι εμένα μου δόθηκε ευκαιρία μέσα των Πλειάδων να κάνω αυτό το πράγμα, το οποίο δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορώ να το κάνω, είναι κάτι που νιώθω πολύ ευγνώμων ακόμα και τώρα και συνέχεια, για διαφορετικούς λόγους, πάντα πηγαίνει έτσι. Και το ότι δεν είμαι μουσικός, ας πούμε, κάπως δεν λειτουργήσε απαγορευτικά. Και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο στην παραδοσιακή μουσική και στο υπηρώτικο, ότι αυτό είναι ένα βίωμα και σου συμβαίνει από μόνο του και είναι η ομάδα και το σύνολο που σε πάει και σου δίνει τη δυνατότητα και σου δίνει το πουσάρισμα, ας πούμε, και σε στηρίζει ένας για όλους και όλοι για έναν. Είναι κάπως έτσι. Μόλις κοιμήθη το κύμα, θα το πρώτο βήμα. Μόλις κοιμηθεί το κύμα, θα ρίξω το πρώτο βήμα. Θα έρθω να σε πάρω, δεν αντέχω άλλο. Αχ, μόλις δροσίσουνε τα χόρτα, άνοιξε σιγά την πόρτα. Αχ, μόλις δροσίσουνε τα χόρτα, άνοιξε σιγά την πόρτα. Θα έρθω να σε πάρω, δεν αντέχω άλλο. Αχ, μωρέ, μόλις κρυφτεί το φεγγάρι, άνοιξε μικρό καμάρι. Αχ, μωρέ, μόλις κρυφτεί το φεγγάρι, άνοιξε μικρό καμάρι. Θα έρθω να σε πάρω, δεν αντέχω άλλο. Ο γραμμένο χέλι δώνει, τα παιδιά. Ράει στο τσάκι αγκαλιά. Καλή χρονιά με το Χριστόφωνο. Όταν μια ξεχωριστή συναυλία στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Κρουστά και νταούλια, αφρικανικά τύμπανα, ντέφια και κουδούνες συναντιούνται και γεμίζουν ενέργεια και χαρά την καινούργια χρονιά. Παραμονή πρωτοχρονιάς στις 4.30 το απόγευμα στην ΕΡΤΡΙΑ. Βγαίνουμε, μάνα μου, βγαίνουμε. Μέσα από το τούνελ. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Είχω στην καρδούλα σου, καρδούλα μου. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Παραμονή πρωτοχρονιάς ΕΡΤΡΙΑ. Πρωτοχρονιά του Κορομάντζο, δηλαδή όλα είναι αγάπη και όλα είναι πάθος.
στο ανοιχτό θέατρο Hollywood Bowl, η φιλαρμονική του Los Angeles, σε έργα Πιατσόλα, Σίφριν, Χιναστέρα. Το ταγκό σε όλη του τη φαντασμαγορία. Ταγκό κάτω από τα αστέρια. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, με την έλευση του νέου χρόνου, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤΡΙΑ. Για μένα οι Πλειάδες είναι ένα μάθημα για το πώς πρέπει να υπάρχουν στον κόσμο οι άνθρωποι. Δηλαδή, μεγάλα λόγια θα μου πεις τώρα. Όχι. Το ότι βρισκόμαστε όλοι αυτοί οι πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και με τα καλά μας και τα στραβά μας καταφέρνουμε να συνεργαζόμαστε και να πάμε πιο πέρα, είναι μια φοβερή σχέση στο μικρό κόσμο της που εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ. Δηλαδή, μακάρι να έβγαινα στον κόσμο και τα πράγματα να λειτουργούσαν όπως λειτουργούν μέσα στις Πλειάδες. Μακάρι. Γιατί κάθε σχέση έχει ένα κομμάτι δυσκολίας και ένα κομμάτι ευκολίας. Υπάρχει και ένα κομμάτι βιαιότητας μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Όταν καταφέρνεις αυτό το κομμάτι βιαιότητας να το ξεπεράσεις και να πας πιο πέρα, ξαφνικά η σχέση έχει ανέβει πολλά σκαλιά. Και στις Πλειάδες αυτό συμβαίνει. Είναι πολύ σύνηθες. Όχι να δυσκολευόμαστε, αλλά να πηγαίνουμε τη σχέση μας όλο και πιο πέρα, σαν άνθρωποι. Λοιπόν, στο επόμενο κομμάτι χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Mm-hmm. Θέλω να κάνετε καταρχήν, να πείτε μάλλον ό,τι λέω, εντάξει. Ένπα, 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 πα. Ένπα, 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 πα. Ένπα, 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 πα. Ένπα, ένπα, ένπα. Τώρα, όπου λέμε το πα, θα κάνουμε τα εξής. Δείτε το. Ένπα, 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 πα. Ένπα, 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 πα. Ένπα, 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 πα. Ένπα, 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 ένπα. Ωραία. Τώρα το ένα παπά το λέμε από μέσα μας και κάνουμε μόνο τράκι σε παλαμάκια. Δηλαδή. Αυτό το χρειαζόμαστε. Το συνεχίζουμε. Per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli, se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, i legazzi mettiamo. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, vogliamo la libertà. E la libertà non viene perché non c'è l'unione. Grumiri col padrone, grumiri col padrone. E la libertà non viene perché non c'è l'unione. Grumiri col padrone, son tutti la mazzara. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà. E noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà. E noi altri lavoratori, vogliamo la libertà. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà. E noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà. E noi altri lavoratori vogliamo la libertà. Το να διδάξεις την παραδοσιακή μουσική σε νεότερες γενιές φυσικά είναι ένα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό αυτός που διδάσκει να έχει την εμπειρία της επιτόπιας έρευνας. Γιατί πηγαίνοντας στον χώρο και μένοντας με τους ανθρώπους και μιλώντας και ζώντας μαζί τους, έχεις περισσότερες πιθανότητες να καταλάβεις και να συνειδητοποιήσεις
ποιες είναι οι κωδικοποιημένες γνώσεις που έχουν μπει σε αυτή τη μουσική. Μπορεί και να μην τα καταφέρεις όμως. Φυσικά, αν είσαι ένας καλός μουσικός, μπορείς να μεταφέρεις πολύ σωστά τι παίζεται σε τεχνικό επίπεδο. Δηλαδή, οι συνηθίσεις, ναι, είναι αυτές, ακριβώς οι ίδιες. Από εκεί και πέρα, όσο πιο πολύ μπαίνεις στην ουσία της μουσικής, μπορείς αυτό να το εμπνεύσεις, αλλά σίγουρα είμαστε όλοι πολύ μακριά από το πλαίσιο που γέννησε αυτή τη μουσική. Επομένως, όλες οι αποπειρές μας, όσο φιλότιμες και αν είναι, δεν είναι κοντινές απόλυτα στο αρχικό, αλλά νομίζω ότι δεν πειράζει κιόλας. Το ζήτημα είναι να βρούμε εμείς για μας τι έχει να πει σήμερα αυτή η μουσική. Το Μαργούδι κοινά Αλεξανδρής, το Μαργούδι κοινά Αλεξανδρής, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα. Βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα. Τσιδιή γειτονιά και πως μπορεί, τσιδιή γειτονιά και πως μπορεί, τσιδιή μάνα της και μουρμούρεις, τσιδιή μάνα της και μουρμούρεις, τσιδιή μάνα της και μουρμούρεις, τσιδιή μάνα της και μουρμούρεις. Στο παβρέ μαργούδι να μη βγες, στο παβρέ μαργούδι να μη βγες. Έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα. Έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα. Άμα θέλεις μανάνδυρε με, άμα θέλεις μανάνδυρε με, πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξανδρή. Πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξανδρή. Είναι δύσκολο να πεις ότι απλά διατηρείς την παράδοση. Δεν τη διατηρείς, γιατί είσαι αλλού, τραγουδάς αλλού, με άλλους ανθρώπους, το παίρνεις, το κάνεις κάτι άλλο, το κάνεις δικό σου. Και όταν μιλάμε για διασκευές, πραγματικά το κάνεις κάτι δικό σου και φέρνεις κάτι καινούργιο, κάτι νέο σε αυτό. Ούτως ή άλλως η παράδοση δεν διαμορφώνεται με το χρόνο και με τον καιρό. Οπότε προσπαθούμε και εμείς να τη διαμορφώσουμε στους καιρούς μας. Φούντα της μιλιάς, τα μήλα φορτωμένη. Φούντα της μιλιάς, τα μήλα φορτωμένη. Τ' άκουσα κι εγώ, τ' άκουσα κι εγώ. Τ' άκουσα κι εγώ, πάω να κόψω μήλα. Τ' άκουσα κι εγώ, πάω να κόψω μήλα. Μίλα δε μη βρά, μον τον καημό με πήρα. Μίλα δε μη βρά, μον τον καημό με πήρα. Πέφτωσα αρρωστιά.
Επειδή είναι δύσκολο το να συντονιστούμε και οι 10, μάλιστα οι μισές πια μένουν και εκτός Θεσσαλονίκης, γι' αυτό τόσο σε συναυλίες όσο και σε παραστάσεις που κάνουμε συμμετέχουμε όσες είμαστε κάθε φορά διαθέσιμες. Όπως για παράδειγμα στα γυρίσματα που κάναμε για τη δική σας εκπομπή έλειπε η Ασημίνα, για την οποία θέλω να πω ότι είναι μια πολύ θετική ενέργεια στην ομάδα μας και μας έλειψε από την όλη διαδικασία.